πάλι. Και επειδή τα καλά τα αφήνουμε πάντα για το τέλος, σε λίγο έχουμε να δούμε Καλομήρα. Να τραγουδάει και να χορεύει. Θα παίξουμε πιάνο και η έκπληξη που σας έλεγα. Η Καλομήρα θα παίξει και βιόλα. Καλομηράκι μου, πόσα χρόνια παίζεις βιόλα? Αυτό είναι ένα ταλέντο που έχεις που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δεν είπα ποτέ. Παίζω 9 χρόνια στο σχολείο και μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, δεν έχω παίξει για 2 χρόνια γιατί ήμουν στην Ελλάδα και το είχα αφήσει και το άφησα εκεί. Το άφησες εκεί, ναι, και σήμερα όμως για μας θα ξαναπιάσεις τη βιόλα και θα παίξεις μόνο για το lifestyle. Ναι. Έχεις όμως και ένα άλλο ταλέντο. Ποιο? Είσαι επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνη. Αν το ξέρα, μπορεί και να μην ερχόσουνα. Θα μου πάρεις τη δουλειά. Στάβη! Βλέπω να γίνεσαι παρουσιάστρια του lifestyle. Για πάμε να δούμε την Καλομήρα σε ένα ακόμα ταλέντο της. Της δημοσιογράφου. Γεια σας πάλι, είμαι η Καλομήρα και τώρα θα πάμε στο καμαρίνι της Χρύσπας. Έχει βγει από τη σκηνή ένα καταπληκτικό σοου. Πάμε τώρα μέσα στο καμαρίνι, δεν ξέρει ότι θα πάμε. Κοίτα. Hello, η Χρύσπα είναι μέσα. Τη βρήκα. Συγγνώμη, είχα την πριν, αλλά ετοιμαζότανε. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Να σηκωθώ, περίμενε. Ναι, ναι, τι ωραίο καμαρίνι, είναι τόσο cozy. Πάρα πολύ ωραία. Και έχει και rug. Να σου δώσω ένα μπαλονάκι μετά. Yes, θα μπορώ να χαθώ. Μιλά το παιδί μου, μην κουράζεις, πες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο με το φιλί. Ποιο το φιλί, περίμενε. Τι ωραία. Ένα μαχαίρι, παιδιά. Το φιλί στην Καλομήρα. Καλά, θα το ξεπλέξω και θα σου το δώσω. Ω, να πάρουμε από εδώ. Την Έλλη κοκκίνη που θα βγει σε λίγο. Σ' αγαπάμε. Λοιπόν, awesome. Όχι, τώρα πάμε στον Κωνσταντίνο Χρυσοχώρο που έχει μόλις βγει από τη σκηνή και έχει, ξέρεις, η δρόσια και το έφτιαξε όλα αυτά. Και τον έχουμε φέρει και σοκολάτες. Θα πούμε μέσα έκπληση να το κάνουμε. Έκπληση, έλα μου λέει. Hi! Oh, there he is, Κωνσταντίνο Χρυσοχώρο. Μόλις ορίζα. Τι κάνεις, καλά? Σου έχω φέρει σοκολάτες. Είμαστε εδώ. Δεν το πιστεύω, με το πρόσωπο σου. I know, ψωνάρα. Ξέρεις ότι ο Κωνσταντίνος έχει τέλειο σώμα. Όταν σου λέω τέλειο, I mean, εκτός από το ωραίο στρατιστής που είναι. Να σε φάω. Ω, να με φας. Α, έφυγε σοκολάτα ο Κωνσταντίνος. Εσύ ποτέ δεν το τρως πολύ σοκολάτα. Το είχαμε συζητήσει πια πολλά. Καλομήρα όμως τρώω. Α, τι κάνω. Σοκολάτα Καλομήρα. Δωριάν, πού πάμε τώρα? Πες μου πού πάμε. Πάμε στο καμαρίνι του Ανδρέα Στάμου. Αλλά δεν ξέρει ότι θα πάω έτσι. Θα δούμε τι κάνει μέσα εκεί. Δεν έχει βγει ακόμα, θα βγει σε λίγο. Hello. Oh, it's Stamu. Hello. Oh, sorry, sorry. Τι άλλο σου έχω κάνει έκπληξη. Τι να σου πω, για. Άλλαξε κανάλι. Ναι, είναι life and style τώρα. Δουλεύω για το life and style. Τι να κάνω, είναι δύσκολε συμβουλέ. Πεθαίνω για σένα. Ψέματα μου λέει. Τρελαίνω με φως. Τι κορίτσι είσαι εσύ. Τι κορίτσι. Πότε θα σε παντρέψω? I like you more now. Πότε θα σε βρω εγώ, θα σε βρω εγώ γαμπρό. Αλήθεια. Ναι, θα σε παντρέψω εγώ. Αλήθεια. Λοιπόν, ο Ανδρέας Στάμος δεσμεύτηκε να σου φέρει γαμπρό. Οπότε τώρα εγώ ησύχασα. Πάμε, γιατί έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι μόνο για μας, για πρώτη φορά η Καλομήρα θα μας παίξει βιόλα. Πρώτη φορά εδώ, στο lifestyle. Θα παίξουμε βιόλα και θα τραγουδήσουμε. Τι θα τραγουδήσεις, Καλομήρα? Θα τραγουδήσω και θα παίξω μαζί με τον Λίο. Hi, Λίο. Με τον Λεωνίδα. Ένα τραγουδί, μια μπαλάντα από το καινούριο μου δίσκο που έχει βγει. Το πρώτο που άκουσες ήταν το «Παίζεις». Ναι. Και αυτό είναι ένα άλλο που το λέμε «Μια ζωή». Που το αγαπώ πάρα πολύ. Μια ζωή που την αφιερώνεις σε ποιον? Δεν μπορώ να σου. Σε κάποιον. Σε κάποιον. Κάποιον, ξέρεις, σαν εσένα. Στην οικογένειά σου, Καλομήρα. Σε ανθρώπους που σ' αγαπάνε. Και σε εμάς. Και στις θαυμαστές μου που τους λατρεύω. Για πάμε. Okay. Πάμε.